Μια νέα έκθεση στην Ιτρα Gallery έχει στο επίκεντρο τις έννοιες της ύλης, της πλαστικότητας και της χρωματικής φόρμας. Ο ζωγράφος και γλύπτης Πάνος Φαμέλης παρουσιάζει μια προσωπική γραφή τριών διαστάσεων, θίγοντας ζητήματα της ίδιας της ζωγραφικής διαδικασίας. Τα έργα σιγά σιγά από εκεί που το κύριο στοιχείο είναι η ύλη και η ζωγραφική της αρχίζουν και γδέρνονται, αφήνουν ίχνη. Πολύ σημαντικό στοιχείο της έκθεσης είναι η τυχαιότητα και πώς αυτό ελέγχεται. Και σιγά σιγά μέσα στην πορεία των έργων βλέπουμε ότι ξεσκίζονται, αρχίζει και ψάχνει στο πίσω. Mm-hmm. Πάντα είναι ουσιαστικά μια αναζήτηση του από πίσω και όλο διαπραγματεύεται ένα φως, απλά με διαφορετικό τρόπο. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά, γιατί στην ουσία πρόκειται για τελάρα και ζωγραφικά και γλυπτικά έργα, τα οποία έχουν όμως σαν πρώτη ύλη κοινή και είναι λάδια. Οπότε στην ουσία ο Φαμέλης σε αυτή τη δουλειά παίζει με τα όρια του μέσου. Για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε μια εξαιρετική ενότητα μετά από πολλά χρόνια απουσίας του δημιουργού στη Θεσσαλονίκη και έτσι μετά από 10 χρόνια στην ουσία παρουσιάζουμε στο κοινό της Θεσσαλονίκης μια ολοκληρωμένη ενότητα της τελευταίας δουλειάς του Πάνου Φαμέλη. Το δίπολο σύνθεση-αποσύνθεση, καθώς και οι πράξεις της δημιουργίας, καταστροφής και μετάλλαξης του αρχικού έργου, αποτελούν την κύρια αφήγηση των νέων δημιουργιών του πολύπειρου οικαστικού. Ως αποδομήτη εικόνα ύλη κυριαρχεί, όπου την καταστρέφω και την ξαναχρησιμοποιώ, όπως αυτό εδώ το έργο, mm-hmm. που αν το δείτε από κοντά είναι απλά στρώσεις. Αυτό εδώ ήταν ένας ζωγραφικός πίνακας και τον διέλυσα, ό,τι γίνεται στο έργο εκεί που είναι ξεσκισμένο. Και τα απομεινάρια του τα πήρα, τα ξανασυνέθεσα και δημιούργησα ένα γλυπτό. Οπότε υπάρχει μια σχέση δύο διαστάσεων και τριών διαστάσεων, αλλά μέσα από μια συνεχόμενη ζωγραφικότητα. Η έκθεση παρουσιάζεται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στην Ιτρα Gallery έως τις 9 Δεκεμβρίου.